Το προσφυγικό ζήτημα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλα, στο οποίο έλαβε χώρα το βράδυ της 5ης στις 8 η ώρα και κράτησε σχεδόν έως τη 1 το βράδυ. Από τη μακρά συζήτηση φάνηκε ότι όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου καταλήγουν στη θέση ότι η λύση στη φιλοξενία των προσφύγων δεν πρέπει να δοθεί με τη δημιουργία ενός ακόμη γκέτου, αλλά με τη διασπορά τους στις γειτονιές, όχι μόνο της Καβάλας αλλά και των υπολείπων δήμων του νομού. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα δήλωσε πως ο αριθμός των προσφύγων θα αυξηθεί στα 500 με 600 άτομα. Ενώ στη συνέχεια συνέχισε λέγοντας πως το μείγμα της ομάδας που παραμένει στην Καβάλα είναι καλό, αφού την πλειοψηφία των 220 ατόμων αποτελούν γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτό και δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν σε άλλα κέντρα φιλοξενία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι δυστυχώς ένα ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός πως το προσφυγικό ζήτημα, κοινωνός του οποίου έγινε και η Καβάλα, υπόψη ότι από τις τελευταίες μέρες από προσωρινός χώρος φιλοξενίας έχουμε χαρακτηριστεί μόνιμος χώρος φιλοξενίας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο από τη Γενική Κυβέρνηση, ώστε αυτό να μην αποτελεί εστία διαμάχης μεταξύ δημοτών. Δυστυχώς η τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζεται κυρίως από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει ερωτηθεί. Και η άποψή της αγνοείται επιδεικτικά. Η πρόταση που έκανα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έστειλα εγγράφως μαζί με το ψήφισμα το τελευταίο και την απόφαση στο γραφείο του κυρίου Βίτσα ήταν μία οικογένεια σε κάθε γειτονιά. Το καλύτερο και για τους ίδιους και για τις γειτονιές. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο σκορπίζουν και τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της Καβάλας, της πόλης και σκορπίζουν και τα παιδιά σε όλους τους παιδικούς σταθμούς για να μην είναι όλα μαζί σε μια γειτονιά, σε ένα σχολείο και όλα μαζί σε ένα παιδικό σταθμό που εκεί δημιουργεί ντόμινο γκέτο. Και να μην ακούσω πάλι το επιχείρημα προσωρινά, θα θυμίσω απλώς τις δηλώσεις του κυρίου Παπαφιλίππου μετά τη σύσκεψη στην Ομαρχία του Φεβρουαρίου. Είχε πει επιλέξει 10 μέρες το πολύ. Φοβούνται πάρα πολύ κύματα μεταναστών, ήδη τα νησιά έχουν φρακάρει, γιατί με τα γεγονότα στην Τουρκία έχουν βρει ευκαιρία και περάσαν πολύ. Εάν τυχόν χρειαστεί να φέρουν κι άλλους στο νομό Καβάλας, θα ζητήσω, εφόσον μιλούν πλέον για οικίσκους και κοντέινερ, να κατανείμουν τον αριθμό και προς τους άλλους δήμους. Δεν είναι δυνατόν να την πληρώνει μόνο ο Δήμος Καβάλας. Ενώ άπαντες συμφώνησαν πως η φιλοξενία στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης και να μην εξελιχθεί σε μόνιμη κατάσταση. Να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση ενός μεταβατικού προγράμματος προσωρινής διαμονής των προσφύγων του Εσχή Καμπού σε σπίτια με χρηματοδότηση του Δήμου Καβάλας. Αυτά που είπα εγώ δηλαδή λέτε. Το μεταβατικό αυτό πρόγραμμα. Δηλαδή. Το μεταβατικό αυτό πρόγραμμα. Και πρόταση κύριε Παπαδόπουλο. Θα κοστίσει για διάστημα μέχρι 4 μηνών λιγότερο από το 1 τέταρτο των δαπανών που έκανε ο Δήμος Καβάλας τους προηγούμενους 2 μήνες. Δεν πρέπει με τίποτα να περάσει το μήνυμα ότι ο συγκεκριμένος χώρος που ναι είναι 100-200 χίλιες φορές καλύτερος από αυτόν τον χώρο που όλοι είπαμε ότι είναι όχι απλώς ακατάλληλος, αλλά είναι άθλιος, είναι επικίνδυνος, ότι θα πρέπει να είναι μόνιμο χώρος φιλοξενίας. Διότι τότε πραγματικά, ναι, τότε θα μιλάμε για ένα νέο γκέτο. Το παρόν δώσαν κάτοικοι της περιοχής του Περιγυαλίου που δεν επιθυμούν την μετακατάσταση των προσφύγων, αλλά και αλληλέγγυοι. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο γραμματέας του Συλλόγου Περιγυαλίου Πολυχρόνης Κουμουσίδης και απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε να παγώσει το θέμα της μετακατάστασης και ο Δήμος να κινηθεί νομικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί η νομική υπηρεσία του Δήμου να παγώσει τη μετακατάσταση των προσφύγων και να πάμε δικαστικά. Η νομικός, η νομική το γνωρίζετε αυτό πιστεύω εδώ μέσα. Είναι σαν πρώτη λύση ώστε να βρούμε τα μέρη όπου θα τους μοιράσουμε μέσα στην Καβάλα, αφού δεν υπάρχουν άμεσα αυτά τα μέρη. Και τη στιγμή που δεν μπορούμε
να τους απομακρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λόγω των σημαντικών ζητημάτων που έμελαν να συζητηθούν μέσα και έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πολιτών. Ενώ παράλληλα ισχυρή ήταν και η παρουσία της αστυνομίας λόγω και της πολυκοσμίας και του φόβου τυχών επεισοδίων. Από τη συνεδρία σε αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας, διαμαρτυρόμενος για την παρουσία της αστυνομίας στην αίθουσα και στους χώρους του Δημαρχείου. Επίσης και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αντέδρασαν στην παρουσία της αστυνομίας, χωρίς όμως να αποχωρήσουν. Νομίζω πως σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και μια και βρίσκονται και εκπρόσωποι των δύο πλευρών που επαναλαμβάνω και πάλι διαφωνούν, να συμφωνήσουμε ότι θα την κάνουμε τη συνεδρία σε αυτήν με ευπρέπεια, χωρίς παρατράγουδα. Αλλά να αποχωρήσει αυτή τη στιγμή η αστυνομία. Αν δεν το κάνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρουσία αστυνομίας. Όποιον δεν το αρέσει, σηκώνεται και φεύγει. Σε κανένα πράγματα. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν και η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά. Ο σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου παραμένει ο ίδιος. Η φιλοξενία των προσφύγων είναι προσωρινή, δηλώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Κώστας Μορφίδης. Ο σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή η εγκατάσταση είναι προσωρινή, αφορά την περίοδο κατά την οποία οι πρόσφυγες περιμένουν να πάρουν τα χαρτιά τους, να περάσουν δηλαδή το άσυλο, για να μπορέσουν να μετακινηθούν είτε στις χώρες τις οποίες ζητάνε να μετακινηθούν οι ίδιοι εφόσον τους αποδεχτούν, και όπως είδαμε να γίνεται μέχρι τώρα σε αρκετές περιπτώσεις, και αυτό και έχει μειωθεί ο αριθμός τους, είτε αν θα παραμείνουν στη χώρα μας. Όταν ξεκαθαρίσει το πόσοι θα παραμείνουν στη χώρα μας, θα περάσουμε στη δεύτερη φάση που είναι η μόνιμη εγκατάσταση. Και βεβαίως δεν θα είναι σε τέτοιες δομές, δεν θα είναι δηλαδή σε γκέτο. Αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα, η δομή γίνεται με μια προοπτική μεγαλύτερη από αυτή, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί οι εξελίξεις με την Τουρκία να είναι τέτοιες που να έχουμε νέες προσφυγικές ροές. Άρα λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή του χρόνου, όταν και έκλεισαν τα σύνορα και δεν είχαμε πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, προετοιμασία είναι και όχι δεδομένο ότι θα έρθουν περισσότεροι πρόσφυγες. Η οροφή θα είναι οι 600 φιλοξενούμενοι πρόσφυγες για το Δήμο της Δράμας, δήλωσε ότι η Περιφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης στην κάμερα του Ένα Channel, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του για την πιθανή αύξηση των προσφύγων. Η οροφή θα είναι οι 600 φιλοξενούμενοι πρόσφυγες με ιδιαίτερη ευαισθησία, με γλίγορα αντανακλαστικά, με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά και μια πολύ καλή αξιολόγηση και από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, αλλά και από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, και μένουμε εδώ. Δεν δεχόμαστε να γίνει για άλλη μια φορά ο νομός, όταν άλλοι νομοί και γειτονικοί έχουν 200 και 300 άτομα ή και καθόλου, να επιβαρυνθούμε με άλλα 1.500 άτομα και 500 άτομα στο κέντρο φύλαξης, κλειστό κέντρο φύλαξης λάθρομεταναστών, γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Δείξαμε την ευαισθησία μας, δείξαμε τα αντανακλαστικά μας, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να σεβαστεί, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάρει χρήματα από την όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε, και έχουμε εκκρεμότητες. Σκεφτείτε να έρθουν 1.500 άτομα, να χρειάζονται τα τριπλάσιες και τετραπλάσιες υποδομές και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σε καμία περίπτωση.